Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν στην καθημερινότητα και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλουμε μια φορά ακόμη να τονίσουμε ότι δεν διεκδικήσαμε ποτέ και δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, αλλά ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Πιστεύουμε και ισχυριζόμαστε ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαθητεύουμε όλοι μαζί με εσάς, μέσα από το Λόγο του Θεού και προσπαθούμε να διακρίνουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού στην καθημερινή μας ζωή και στα καθημερινά μας προβλήματα. Σήμερα θα αρχίσουμε με έναν αγαπητό φίλο μας, όπως λέγει, Ορθόδοξο. Διαβάζω. Καλή σας ημέρα. Είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Αγαπάω τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και το Λόγο του Θεού. Παρακολουθώ αρκετό καιρό το κανάλι σας και συμφωνώ σε πολλά από αυτά που λέτε. Ιδιαίτερα συμφωνώ απόλυτα που διαφωνείτε με τον οικουμενισμό. Όμως γιατί επιμένετε τόσο πολύ στη διδασκαλία και στην άποψη περί της αρπαγής της Εκκλησίας, αφού αυτό δεν φαίνεται καθαρά στο Λόγο του Θεού? Σας ευχαριστώ που θα μου απαντήσετε μέσα από το Λόγο του Θεού. Ιδιαίτερα θα ήθελα να μου πείτε που φαίνεται ότι η Εκκλησία δεν θα είναι μέσα στα χρόνια του Αντίχριστου, δηλαδή στη Μεγάλη Θλίψη. Δεν πρέπει να δοκιμαστεί όπως η πρώτη Εκκλησία? Ναι, αγαπητέ φίλε, χαιρόμαστε πάρα πολύ για το email το οποίο μας έστειλες και θα προσπαθήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, όπως μας ζητάς και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να αναφερθούμε στην διδασκαλία περί της αρπαγής της Εκκλησίας. Και το ερώτημα είναι, γιατί επιμένετε τόσο πολύ στη διδασκαλία και στην άποψη αυτή? Επιμένουμε γιατί επιμένει ο Θεός, καθώς μας λέει προσέχετε, αγρυπνείτε και προσέρχεστε, γιατί δεν εξεύρεται ποιαν ώρα να έρχεται ο Υιός του ανθρώπου, αλλά καθήν ώραν δε στεχάζεστε, εξέφνης θα έρθει ο Κύριος για να παραλάβει την Εκκλησία Του. Ας δούμε όμως τα πράγματα από την αρχή, αγαπητέ μου φίλε, πώς περιγράφει ο Λόγος του Θεού μέσα στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς την αρπαγή της Εκκλησίας. Διαβάζω από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, το 4ο κεφάλαιο και το 13 εδάφιο. «Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κοιμημένων, δια να μην λυπήστε, καθώς και οι λυποί ημί έχοντες ελπίδα. Αλλά αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ενέστη, ούτε και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού Χριστού θα φέρει με ταυτού. Τους κοιμηθέντας δια του Ιησού Χριστού, τους πεθαμένους δια του Ιησού Χριστού». Και εξηγεί, «διότι τούτο σας λέγουμε δια του Λόγου του Κυρίου, ότι οι μη συζώντες χριστιανοί, παιδιά του Θεού, όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου, τότε στην αρπαγή της Εκκλησίας, δεν θα προλάβουμε τους κοιμηθέντας, δεν θα πεθάνουμε. Γιατί? Επειδή αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από ουρανού με κέλευσμα», θα δώσει εντολή ο Θεός, γιατί κανένας δεν εξεύρει την ώρα ή την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος, παρά μόνο ο Πατέρας ο ουράνιος,
ούτε οι άγγελοι, ούτε ο Υιός του ανθρώπου. Μόνο ο Πατέρας ο ουράνιος ξέρει. Και μόνο αυτός θα δώσει το κέλευσμα, την εντολή στον Ιησού Χριστόν. Όπως λέει, ο Ιησούς Χριστός θα κατεβεί, ο Πατέρας Θεός θα δώσει εντολή στον Ιησού Χριστόν να κατεβεί από τον ουρανό με κέλευσμα. Ο Θεός λοιπόν θα δώσει εντολή στον Ιησού Χριστό να κατεβεί από τον ουρανό με φωνή αρχαγγέλου. Θα ακουστεί η φωνή του αρχαγγέλου, όπως λέει στην παραβολή των 10 παρθένων, ιδού ο νυμφίος έρχεται εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Θα ακουστεί η φωνή του αρχαγγέλου και τέλος θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού. Και τότε τι θα συμβεί? Οι αποθανόντες εν Χριστώ, όχι όλοι οι αποθανόντες, όχι οι άνομοι, ούτε οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, ούτε οι Άγιοι οι εσφαγμένοι στην εφταετία του Αντίχριστου. Μόνο οι αποθανόντες εν Χριστώ Ιησού κατά την περίοδο της οικονομίας της Χάριτος, δηλαδή από την Πεντηκοστή που κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας που δια Πνεύματος Αγίου θα παραλυφθεί η Εκκλησία. Για να το δούμε όμως από μέσα. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβεί, ξαναδιαβάζω, από τον ουρανό με κέλευσμα Θεού, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και τότε οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον. Πρώτον θα αναστηθούν οι αποθανόντες εν Χριστώ. Και έπειτα ταυτόχρονα εμείς οι ζώντες εν Χριστώ οι χριστιανοί, όσοι απομένομεν που δεν θα αποθάνομεν εν τη ημέρα εκείνη, θα αρπαχθούμε με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείται αλλήλους με τους λόγους τούτος. Η αρπαγή λοιπόν είναι της Εκκλησίας, είτε των αποθανόντων εν Χριστώ, είτε των ζώντων εν Χριστώ, την οποία θα πραγματοποιήσει με κέλευσμα Θεού, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού ο Χριστός, ο οποίος θα κατεβεί από τον ουρανό για να αναστήσει πρώτα τους αποθανόντες εν Χριστώ και να μεταμορφώσει ύστερα τους ζώντας εν Χριστώ. Ας δούμε όμως το ίδιο πράγμα πως το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους, και διαβάζω από το ΙΕ κεφάλαιο και από το 51 εδάφιο. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, πάντως όμως θέλομεν μεταμορφωθεί. Μυστήριο λέγω προς εσάς τους χριστιανούς, όλοι δεν θα πεθάνουμε, όπως ακριβώς είπε και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Θεσσαλονικείς. Οι ζώντες, όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου, δεν θα προλάβουμε να κοιμηθούμε. Και τι λέει στην επιστολή του προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος? Μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί. Πάντες όμως, όλοι όμως και νεκροί και ζωντανοί, θα μεταμορφωθούμε. Εν μια στιγμή ερυπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγε. Όπως λέει και στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού. Θα γίνει η αρπαγή, η οποία είναι μια διαδικασία. Η μεταμόρφωση όμως, δηλαδή η ανάσταση των νεκρών και η μεταμόρφωση των ζώντων, θα γίνει εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγε του Θεού. Διότι θα σαλπίσει ο Θεός την εσχάτη σάλπιγγα και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι. Πρώτον θα αναστηθούν οι αποθανόντες εν νεκρό, οι αποθανόντες εν Χριστώ. Οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι. Και εμείς οι ζώντες εν Χριστώ θέλουμε μεταμορφωθεί. Γιατί? Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δεν το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Αυτή είναι λοιπόν η αρπαγή της Εκκλησίας. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία ο Απόστολος Λουκάς περιγράφει την αρπαγή της Εκκλησίας
στο κεφάλαιο Ιωταζήτα και θα διαβάσω στο εδάφιο 34. Σας λέγω δε εν τη νυχτή εκείνη, θέλουσιν είστε δύο επί μιας κλίνης. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Τι σημαίνει ο ένας παραλαμβάνεται? Ο ένας μεταμορφώνεται, όπως διαβάσαμε στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς, και εμείς οι ζώντες θέλουμε αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου στον αέρα. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τι λέγει? Σας λέγω δε ότι εν τη νυχτή εκείνη δύο θα είναι επί μιας κλίνης. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Πού αφήνεται? Κάτω στη γη. Για την εφταετία του Αντίχριστου. Πού να αφαιθεί? Μόνο η Εκκλησία αρπάζεται. Μόνο οι ζώντες εν Χριστώ αρπάζονται. Και οι αποθανόντες εν Χριστώ ανασταίνονται. Οι ζώντες όχι εν Χριστώ αφήνονται. Αφήνονται κάτω στη γη. Είναι μυστήριο αυτό. Με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου εν τη εσχάτη σάλπηγη, θα σαλπίσει ο Θεός και ο Χριστός θα κατέβει στη γη και θα αναστήσει τους αποθανόντας εν Χριστώ, αλλά και θα παραλάβει τους ζώντας εν Χριστώ. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και συνεχίζει. Δύο γυναίκες θα είναι, θα λέθουν ομού στο μήλο. Η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Η άλλη αφήνεται να συνεχίζει να αλέθει. Μία παραλαμβάνεται και θα είναι μετά του Κυρίου, όπως λέει το θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Θέλουμε να αρπαχθεί εις τον αέρα. Η συνάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Πιο καθαρά δεν μπορεί να το γράψει ο Λόγος του Θεού, αγαπητέ μου φίλε. Μην αμφιβάλλεις για την αρπαγή της Εκκλησίας. Βέβαια θα δούμε πάρα πολλά πράγματα στη συνέχεια για να δώσουμε όσο γίνεται με τη χάρη του Χριστού μέσα από το Λόγο του Θεού, όπως μας ζητάς, και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού την αληθινή ερμηνεία των γραφών που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι ένα σοβαρότατο γεγονός. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον και οι ζώντες εν Χριστώ θα μεταμορφωθούν. Εν τη εσχάτη σάλπικη, εν μια στιγμή εν ρηπείο οφθαλμού. Ο ένας θα παραληφθεί με την αρπαγή της Εκκλησίας και ο άλλος θα αφαιθεί για την εφταετία του Αντίχριστου. Τώρα, το ερώτημά σου ήταν, δεν θα πρέπει να δοκιμαστεί και η τελευταία Αποστολική Εκκλησία όπως η πρώτη? Βεβαίως, να δοκιμαστεί, αλλά όχι να αφαιθεί, να την αφήσει ο Θεός την οργή του. Πάντοτε ο Θεός το λαό του τον έβγαζε προτού έλθει η οργή του Θεού. Θυμηθείτε τον Νόε. Διαβάζω μάλιστα πάλι από το Ιωταζήτα κεφάλαιο και το 26 εδάφιο. Καθώς έγινεν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστεν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Οι άνθρωποι έτρωγον, έπινον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε εις τον Κιβωτόν, και τότε ήλθε η οργή του Θεού. Ήλθε ο κατακλυσμός και απόλυσε άπαντες. Δεν απόλυσε ο Θεός τον Νόε, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τις νύφες του, μαζί με όλους τους ασεβείς. Μάλιστα, το ίδιο συνέβη και την εποχή του Λότ. Και λέει η Γραφή, ομοίως και καθώς έγινε τες ημέρες του Λότ, οι άνθρωποι έτρωγον, έπινον, υγόραζον, επόλουν, εφύτων οικοδόμων, καθήν δε ημέρα εξήλθε ο Λότ από Σοδόμων, τότε ήλθε η οργή του Θεού. Έβρεξε πυρ και θείον από ουρανού και απόλυσε άπαντας. Ο Σάφτος θέλει είστε καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θα φανερωθεί. Κατά τον ίδιο τρόπο θα είναι όταν ο Υιός του ανθρώπου θα φανερωθεί, για να εκπληρώσει την οργή του Θεού, την οργή του αρνίου του εσφαγμένου στους ανθρώπους. Το ότι ο Θεός δεν αφήνει τους δίκαιους να ζήσουν τις ημέρες της οργής του
Το περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού στη Γένεση, όταν ο Θεός αποκαλύπτει στον Αβραάμ ότι θα καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και ρωτάει ο Αβραάμ. Διαβάζω από το βιβλίο της Γένεσης, Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο. Στο 23 εδάφιο. «Και πλησιάσας ο Αβραάμ το Θεό, είπε, μήπως θέλει απολέσει ο Θεός των δίκαιων μετά του ασεβούς. Εάν είναι πεντίκοτα δίκαιοι εν τη πόλη, θέλεις άραγε απολέσει αυτούς και δεν θέλει συγχωρήσει εις τον τόπον δια τους πεντίκοτα δικαίους τους εν αυτό. Μη γέννητο ποτέ εσύ να πράξεις, τι ούτων πράγμα να θανατώσεις δίκαιον μετά ασεβούς και ο δίκαιος να είναι όσο ασεβείς. Μη γέννητο ποτέ εισέ, ο κρίνων πάσαν την γη, δεν θα κάψεις κρίση. Εσύ που κρίνεις τη γη δεν θα κάνεις δικαιοσύνη. Θα αφήσεις το δίκαιο να απολεστεί ανάμεσα στους ασεβείς?» Και απάντησε του Θεού είναι όχι. Όχι, και λέει, και είπε ο Κύριος, «Εάν έβρω εν Σοδόμης που θα εκδηλωθεί η οργή μου, πεντίκοτα δικαίους εν τη πόλη, θέλω συγχωρήσει εις πάντα τον τόπο, χάριν αυτών των πεντίκοτα δικαίων». Έρχεται τώρα πάλι ο Αβραάμ και είπε, «Ιδού ετόλμησα», στο 27 εδάφιο, «Ιδού τώρα ετόλμησα να ομιλήσω προς τον Κύριό μου, ενώ είμαι γη και σποδός. Εάν λείψωση πέντε εκ των πεντίκοντα δικαίων, θέλεις απολέσει πάσαν την πόλη εξαιτίας των πέντε, αν μείνουν δηλαδή 45, θα απολέσεις τα Σόδομα και τα Γόμορα μαζί με τους 45. Και είπε ο Θεός, «Όχι, δεν θα απολέσω τα Σόδομα και τα Γόμορα αν έβρω εκεί 45. Και συνεχίζει ο Αβραάμ, βρει 40. «Όχι», λέει ο Θεός, «δεν θα απολέσω χάριν το 40. Αν βρεις 30, όχι, δεν θα απολέσω χάριν τον 30. Αν βρεις 20, όχι, δεν θα απολέσω χάριν τον 20. Και εκεί σταμάτησε να ρωτάει ο Αβραάμ και έφυγε ευχαριστημένος. Όμως ο Θεός ούτε έναν δίκαιο δεν θυσιάζει για να τον διατηρήσει μέσα στην έκφραση και στην εκδήλωση της οργής του. Γι' αυτό πριν καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα, έστειλε άγγελο και έβγαλε το Λότ, τη γυναίκα του και τις κόρες του. Ούτε ένα δίκαιο δεν άφησε να καταστραφεί εν τη οργή του μαζί με τους ασεβείς. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Αλίμονο αν ο Θεός έναν δίκαιο τον αφήσει στην έκφραση και στην εκδήλωση της οργής του μαζί με τους ασεβείς. Ούτε έναν δίκαιο δεν θυσιάζει. Έναν μόνο θυσίασε. Τον Ιησού Χριστό, για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Τον άνθρωπο Χριστόν Ιησού. Γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που δεν υφίστη τον Υιό του το μονογενή, αλλά τον έστειλε να πεθάνει επί κατάρατος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τη σωτηρία των ανθρώπων που τόσο αγάπησε. Για τη σωτηρία αυτών που θα δεχθούν τον Ιησού Χριστόν σαν Κύριό τους και Θεό τους, σαν Υιό του Θεού του ζώντος. Άρα, αγαπητέ μου φίλε, αποκλείεται ο Θεός να αφήσει την Εκκλησία του στην εκδήλωση της οργής του Θεού, όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, και διαβάζω από το 6ο κεφάλαιο και το 16 εδάφιο. «Και θα λέγουσι προς τα όρη και προς τας πέτρας, πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς οι ασεβείς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της οργής του αρνίου, διότι ήλθε η μέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της δύναται να σταθεί». Κανέναν άνθρωπο λοιπόν δεν θα θυσιάσει Άγιο. Αλλά ακόμη στον προφήτη Δανιήλ λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, και ας το δούμε στο Ήτα κεφάλαιο, Ήτα κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο. Διαβάζω. «Και εν της εσχάτης κερής της βασιλείας αυτών, όταν οι ανομοί εφθάσουν εις το πλήρες, τότε θέλει εγερθεί βασιλεύς σκληρό πρόσωπος, συνετός εις πανουργία, και η δύναμη σε αυτού θα είναι ισχυρά», κλπ. Πότε θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος?
όταν η αμαρτία φτάσει στο πλήρες. Και όταν ο λόγος του Θεού λέει κάτι, το εννοεί. Όταν λέει πλήρες, σημαίνει πλήρες, δεν υπάρχει ούτε ένας δίκαιος. Και η μόνη στιγμή που δεν θα υπάρχει ούτε ένας δίκαιος είναι η επόμενη της αρπαγής της Εκκλησίας. Μάλιστα, στην Αποκάλυψη, στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας, που είναι η Εκκλησία της αρπαγής, λέει ο Λόγος του Θεού. Στο τρίτο κεφάλαιο και στο δέκα εδάφιο. Επειδή εφύλαξα τον λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Λέει θα σε φυλάξω την ώρα του πειρασμού. Εκ της ώρας του πειρασμού θα σε φυλάξω. Τι σημαίνει αυτό? Σήμερα υπάρχει μία πνευματική ισορροπία παγκόσμια, την οποία ανέφερε ο Χριστός με τη σταύρωσή του και την ανάστασή του, καθώς ομολόγησε ιδού εις εμέ εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Και ο Ιησούς Χριστός τι είναι? Η κεφαλή της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία τι είναι? Το σώμα του Χριστού. Και η δύναμη της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού, ποιος είναι? Ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Καθώς μας λέγει ο Ιησούς Χριστός, θα λέγεται λάβει δύναμη όταν το πνεύμα του Άγιου θα έρθει επάνω σας. Την εξουσία λοιπόν και στον ουρανό και στη γη την έχει ο Χριστός, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, με τη δύναμη που έχει η Εκκλησία και είναι ο παράκλητος, το πνεύμα του Άγιου. Και όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε εμάς τους πιστούς, τους αναγεννημένους, τους βαφτισμένους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Ακόμη και τους πληρωμένους εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Αλλά και τους ζώντας Αγίος και ευσεβώς μέσα στη χάρη του Θεού που διδάσκει μας να ζώμεν Αγίος, δικαίως και ευσεβώς τον παρόντα αυτό αιώνα. Και να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Και να περιμένουμε την επιφάνεια του Ιησού Χριστού. Τρία πράγματα μας διδάσκει η χάρις του Θεού, για την οποία ο Απόστολος Παύλος λέει προσέχετε, μυστερείτε τις κάποιους από εσάς από τη χάρη του Θεού. Τρία πράγματα. Να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες πρώτον, να ζούμε δικαίως Αγίος και ευσεβώς τον παρόντα πονηρό αιώνα δεύτερον, και να προσμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας, την επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άρα σήμερα υπάρχει μια παγκόσμια ισορροπία που την απόλυτη εξουσία την έχει ο Χριστός και το σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία, που είναι ο στήλος και το ιδρέωμα της αληθείας, που είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος, όπου μέσα στην Εκκλησία κατοικεί ο τριαδικός παντοδύναμος Θεός. Ώστε οι δυνάμεις του σκότους δεν μπορούν να υπερισχύσουν της Εκκλησίας. Πύλε άδου δεν θα ισχύσουν κατά της Εκκλησίας. Ποιος έχει την εξουσία? Η Εκκλησία. Όταν όμως έρθει το πλήρωμα του χρόνου και δοθεί το κέλευσμα, η εντολή του Θεού, και ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου και ακουστεί και η σάλπιγγα του Θεού, τότε η Εκκλησία, οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν και οι ζώντες εν Χριστώ θα μεταμορφωθούν και θα αρπαχθούν. Και κάτω στη γη τι θα γίνει? Όπως το λέει η Γραφή, εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης. Δεν υπάρχει πια Εκκλησία που έχει την εξουσία. Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης. Και εκεί θα γίνει φοβερή δοκιμασία. Καθώς η Εκκλησία θα έχει φύγει, εκεί θα γίνει η αρχή της εφταετίας του Αντίχριστου και η έκφραση και η εκδήλωση της οργής του Θεού με σφραγίδες, όπως περιγράφει στην Αποκάλυψη, σάλπιγγες και τέλος φιάλες. Η οργή του Θεού θα εκδηλωθεί με τις σφραγίδες, τις σάλπιγγες και
και τις φιάλες μέσα στα 7 χρόνια του Αντίχριστου. Αλλά η Εκκλησία θα έχει φύγει. Όπως ο Νοέ πριν έρθει ο κατακλυσμός και όπως ο Λότ πριν βρέξει πυρ και θείον στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Άρα λοιπόν η δοκιμασία και οι πειρασμοί που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή των χριστιανών και της Εκκλησίας με ονειδισμούς, με ύβρις, με κατηγόριες, ακόμη και με κακοπάθειες και με οποιοδήποτε μορφή διωγμών, καθώς είναι γεγραμμένο, οι ζώντες, πάντες οι ζώντες εν Χριστώ Ιησού ευσεβώς θα διωχθούν. Και αυτό είναι χάρισμα από το Θεό. Άλλο λοιπόν οι δοκιμασίες και οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες που φέρνει ο Θεός και οι πειρασμοί που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων εις δοκιμασίαν της πίστεώς μας, και άλλο η οργή του Θεού, η έκφραση της οργής του Θεού, και άλλο η Εκκλησία του Θεού να είναι στις σφραγίδες, στις σάλπιγγες και στις φιάλες που θα αποκαλύπτεται η οργή του Θεού. Θα αποκαλύπτεται εν δυνάμει η οργή του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπητέ μου φίλε. Ο Θεός να μας φυλάει. Εμείς λοιπόν θα επιμένουμε στην ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Άλλωστε και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον λέει τα ίδια πράγματα που λέει και ο Κύριος μας στην Αποκάλυψη προς την Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Διαβάζω από το ΚΑΑ κεφάλαιο και 34 εδάφιο. Προσέχετε εσείς χριστιανοί στους εαυτούς σας, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει εθνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη της αρπαγής της Εκκλησίας. Διότι ως παγής θα επέλθει επί πάντα στους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι, εν παντί καιρό, δια να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε εμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν που προτρέπει ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, είναι να μπορέσουμε να εκφύγουμε από τα μέλλοντα τα οποία πρόκειται να γίνουν από την οργή του Θεού, από την 7 ετία του Αντίχριστου, και να προσέχουμε να μην βαρυνθούν οι καρδιές μας από κρεπάλεις, γιατί αυτό είναι η αιτία να μην μπορέσουμε να εκφύγουμε πάντα τα μέλλοντα να γίνωση, τα φοβερά και τα τρομερά, η έκφραση της οργής του Θεού, σφραγίδες, σάλπιγγες, φιάλες. Να προσέχουμε να μην βαρυνθούν οι καρδιές μας από μέθης και μεριμνών βιωτικών, αλλά να είμαστε πάντοτε ζέοντες κατά το Πνεύμα. Γιατί γνωρίζουμε ότι καθήν ώραν δε στοχάζεστε, λέει ο Λόγος του Θεού, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Ακόμη είναι πολύ σημαντικό και πάλι να προστρέξουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, όταν περιγράφει τα της αρπαγής της Εκκλησίας, ότι η αρπαγή της Εκκλησίας δεν θα γίνει σε περίοδο οργής, μεγάλης θλίψης. Η Ανάσταση των νεκρών χριστιανών δεν θα γίνει σε περίοδο οργής, μεγάλης θλίψης, αλλά θα γίνει σε περίοδο άνεσης, βεβαίως καιρών κακών, αλλά όπως ήταν τον καιρό του Νοέ. Οι άνθρωποι έτρωγον, έπινον, ενήφευον και νηφεύοντο. Ή όπως ήταν τον καιρό του Λότ, οι άνθρωποι έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οικοδόμουν. Πώς είναι δυνατόν να τα κάνουν αυτά όταν υπάρχουν οι σάλπιγγες, οι φιάλες και οι σφραγίδες. Εδώ θα λένε στα βουνά πέστε πάνω μας για να σωθούμε. Θα κάθονται τώρα να αγοράζουν, να πουλάνε, να φυτεύουν, να οικοδομούν. Εδώ θα χαλάει ο κόσμος. Ακόμη και οι δυνάμεις των ουρανών θα σύονται. Θα τρέμουνε και θα αποψυχούνε από όλα αυτά τα μέλλοντα να συμβώσει οι άνθρωποι. Δεν θα είναι σε περίοδο ειρήνης, αλλά θα είναι σε περίοδο ταραχής, φόβου, αγωνίας. Εκείνο επίσης που πρέπει να τονίσουμε, ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε ότι θα έρθει καθήν ώραν δε στοχάζεστε.
Αν γίνει μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου, αν έχει αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, τι δεν στοχάζεστε. Εδώ θα περιμένουν όλοι, δεν το βλέπουν οι πιστοί τουλάχιστον, που θα απομείνουν και θα μετανοήσουν μαζί με τους Ισραηλίτες και θα σωθούν όχι κατά χάρη δια της πίστεως, αλλά δια του νόμου, να μην βάλουν το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο και να μην προσκυνήσουν τον Αντίχριστο και την εικόνα του. Γιατί όποιος δεν βάλει, και θα είναι τραγικές οι στιγμές, όποιος δεν βάλει, λέει η Γραφή, το χάραγμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο, δεν θα μπορεί ούτε να αγοράζει ούτε να πουλάει. Άρα θα είναι σε μια πείνα, σε ένα διωγμό. Τρομακτικό διωγμό. Τώρα ποιοι θα φυτεύουν μέσα στο διωγμό αυτό που θα κάνει, γιατί θα υπάρχει η οργή του Αντίχριστου και του διαβόλου εναντίον των ανθρώπων που θα δεχτούν τελικά ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας με απαρχής τους Ισραηλίτες. Μέσα στο διωγμό αυτό, μέσα στην ταλαιπωρία, μέσα στο να μην μπορούν να αγοράσουν, να πουλάνε, πώς θα φυτεύουν, πώς θα οικοδομούν, πώς θα τρώνε, πώς θα αγοράζουν, πώς θα πουλάνε, πώς θα νυμφεύονται. Εκεί θα τρέχουνε να σωθούνε από την οργή του θηρίου και όλοι οι άνθρωποι, οι ασεβείς, θα τρέχουνε να σωθούνε από την οργή του Θεού. Μια περίοδος που θα έρθει τέτοια θλίψη που δεν έχει ξαναγίνει στην ανθρωπότητα. Αλλά μέσα σε αυτή τη θλίψη δεν θα είναι η Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό σήμερα προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να δυνηθείτε, να καταξιωθείτε, να εκφύγετε όλα αυτά τα κακά που πρόκειται να έρθουν στην ανθρωπότητα. Αλίμονό μας, αν μας αφήσει ο Θεός. Την νύμφη του ο Χριστός θα την αφήσει να την κακοποιήσει ο διάβολος και ο Αντίχριστος? Μη γέννητο. Η νύμφη του Χριστού είναι η δόξα του Χριστού. Τώρα όμως ας δούμε και ένα άλλο και κάποια άλλα εδάφια μέσα από τη Γραφή που έχουν συζητηθεί πάρα πολύ και είναι στην Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονική στη Δευτέρα, το δεύτερο κεφάλαιο. Και ο Θεός να μας φωτίσει, να δώσουμε την πρέπουσα και την ορθοτομημένη ερμηνεία του Λόγου του Θεού. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Διαβάζω λοιπόν. «Σας παρακαλούμε δε αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επί συνάξεως ημών». Εδώ μιλάει για δύο διαφορετικές ενέργειες. Δεν λέω στιγμές, θα το δούμε. Αλλά είναι δύο διαφορετικές ενέργειες. Είναι η επισύναξη ημών, η αρπαγή της Εκκλησίας, και είναι και η δευτέρα παρουσία, η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού που θα κρίνει ζώντες και νεκρούς. Είναι δύο διαφορετικά τελείως πράγματα. Δεν λέω πότε θα γίνουν, αν θα γίνουν πριν, μετά, ταυτόχρονα, αλλά σίγουρα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η δευτέρα παρουσία που θα κρίνει ο Χριστός ζώντες και νεκρούς επί της γης, που θα εκδηλωθεί η οργή του Θεού σε όλους αυτούς που φέρανε το χάραγμα, τους ζώντες, τους ανθρώπους, αλλά και η επισύναξη της Εκκλησίας, ημών των χριστιανών, όχι η επισύναξη των άλλων. Για να δούμε λοιπόν στη συνέχεια. «Να μη σελευθείτε ταχαίως από το φρονήματός σας, μη δεν αθορυβήστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής, ως τάχα γραφωμένης φημών, ότι τάχα επλησίασε η μέρα του Χριστού». Και εδώ σας παρακαλώ να δεχτείτε την άποψή μας, μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι αληθινή κατά τη γνώμη μας, ότι αυτή η μέρα του Χριστού είναι η δευτέρα παρουσία, που αποδεικνύεται στη συνέχεια. Ας το δεχτούμε λοιπόν για την ώρα. «Ας μη σας εξαπατήσει της κατουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η δευτέρα παρουσία, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία». Δεν μπορεί να έρθει η δευτέρα παρουσία αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία. Και ποια είναι η αποστασία? «Για να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεόν εις σέβασμα, ώστε να καθίσει εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός». Αυτή είναι η αποστασία. Να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Και είναι λογικό. Δεν πρόκειται να έρθει η δευτέρα παρουσία εάν δεν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Λογικότατο. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και δεν υπάρχει και άλλη γνώμη. Πρώτα θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος και θα βασιλεύσει επί 7 χρόνια, όπως λέει η Γραφή, και ύστερα
Στο τέλος της εφταετίας θα έρθει ο Ιησούς Χριστός να κρίνει και να καταδικάσει και να εκδηλώσει την οργή του. Να συλλάβει τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη και να τον ρίξει στη γέννα του πυρός και να δέσει το διάβολο για 1000 χρόνια. Αλλά δεν πρόκειται να έρθει η Δευτέρα Παρουσία και εδώ δεν πιστεύω να αμφιβάλλει κανείς, εάν πρώτον δεν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Και διαβάζω τώρα το 6 εδάφιο. Και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν ώστε να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος εις τον εαυτού καιρού. Άρα λοιπόν υπάρχει κάποιος που έχει την εξουσία, που είναι ο κατέχων, που κατέχει, που έχει κατοχή, και ποιος έχει την εξουσία, όπως είπαμε, σε με δόθη, λέει ο Χριστός, πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Και ο Χριστός ποιος είναι? Η κεφαλή της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία ποια είναι? Το σώμα του Χριστού. Και η δύναμη της Εκκλησίας ποιος είναι? Ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Εσείς λοιπόν γνωρίζετε ποιος έχει την εξουσία, την κατοχή να εμποδίσει τον Αντίχριστο να αποκαλυφθεί στον καιρό του, γιατί αν δεν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος στον καιρό του, δεν μπορεί να έλθει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού για να κρίνει ο Χριστός. Πρώτα θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος και ύστερα θα έλθει η Δευτέρα Παρουσία. Δεν πρόκειται να έλθει η Δευτέρα Παρουσία αν προηγούμενα δεν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Αλλά εσείς γνωρίζετε ποιος έχει την εξουσία, την κατοχή, την απόλυτη εξουσία. Τι σημαίνει κατέχον? Έχω κατοχή, λέμε κατοχή των Γερμανών. Έχω απόλυτη εξουσία. Και ποιος έχει, είπαμε, απόλυτη εξουσία? Ο Χριστός, τον οποίον εδόθη η εξουσία στον ουρανό και στη γη, πάσα εξουσία. Και ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, επαναλαμβάνω. Και το σώμα του Χριστού ποιος είναι? Η Εκκλησία. Και η δύναμη της Εκκλησίας ποιος είναι? Ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Εσείς λοιπόν μόνο χριστιανοί ξέρετε ποιος είναι αυτός που εμποδίζει τον Αντίχριστο να αποκαλυφθεί, γιατί αν δεν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος δεν έρχεται η Δευτέρα Παρουσία. Δεν υπάρχει Δευτέρα Παρουσία αν πρώτα δεν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Και εσείς χριστιανοί ξέρετε ποιος έχει την εξουσία να εμποδίσει τον Αντίχριστο. Και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί στον δικό του καιρό. Βεβαίως επίσης ξέρετε ότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται έως σου εκβληθεί εκ μέσου ο κατέχων τώρα. Το μυστήριο της ενεργείας, της ανομίας ήδη ενεργείται. Δηλαδή το μυστήριο του Αντιχρίστου, ο Αντίχριστος δηλαδή σήμερα εργάζεται μυστηριωδό. Βέβαια σε όλη την οικουμένη εργάζεται. Ιδίως με τον οικουμενισμό, όπως είπες αγαπητέ μου φίλε, ότι συμφωνείς. Βέβαια, αυτό είναι ένα εργαλείο του Αντίχριστου ο οικουμενισμός, ο οποίος τι θέλει? Να ενώσει πρώτα όλες τις χριστιανικές εκκλησίες για να αφαιρέσει τις αιρέσεις απολίας, μέσα στη διαφορετικότητα να δημιουργήσει μία εκκλησία που δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια του Ευαγγελίου, για την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού, ώστε σε αυτή την εκκλησία δεν υπάρχουν αιρέσεις, αφού ο καθένας πιστεύει ότι θέλει, μια και πιστεύουν ότι δεν υπάρχει απόλυτος αλήθεια. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι απόλυτος η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και επεκτείνεται μετά ο οικουμενισμός από διαδογματικός σε διαθρησκειακός. Για να φτιάξουμε μια παγκόσμια εκκλησία. Ποια είναι αυτή? Η Βαβυλώνα, που περιγράφεται πάρα πολύ καλά στην Αποκάλυψη. Μια παγκόσμια θρησκεία, και έχει ωραία λόγια, ενότης, ανεκτικότης, υπομονή, να υποφέρουμε αλλήλους, και την ωραιότερη λέξη αγάπη. Αγάπη δεν εννοείται χωρίς την αλήθεια, αυτή είναι η αγάπη, να περιπατώμε στα συντολά σε αυτού. Η αληθινή αγάπη δεν εννοείται χωρίς την απόλυτη αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο λόγος σου, Πατέρα, είναι η αλήθεια. Ναι, δεν είπε όμως ο Χριστός να γίνουμε ένα? Πώς να γίνουμε όμως ένα? Εν τη αληθεία σου.
κάμε αυτούς να είναι εν τη αληθεία σου. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Άρα πρέπει να υπάρξει η ενότηση της πίστεως. Αλλά μια πίστης, όχι πολλές πίστες, όχι ζωντανές πίστες όπως λένε οι οικουμενιστές. Γιατί βεβαίως η Εκκλησία είναι οικουμενική, παγκόσμια, καθολική, αλλά δεν είναι οικουμενιστική, που ενώνει τις διαφορετικότητες είτε των χριστιανικών εκκλησιών μέσα σε αιρέσεις απολίας, αλλά ούτε και τον διαθρησκειακό οικουμενισμό που ενώνει όλες τις θρησκείες τάχα κάτω από έναν Θεό. Όχι, δεν υπάρχει αυτός ο ένας Θεός. Ένας είναι ο Θεός, τον οποίο όμως ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτει. Κανένας δεν μπορεί να πάει, λέει ο Χριστός, προς τον Πατέρα, είναι η Διέ μου. Και όποιος έχει τον Υιόν, έχει και τον Πατέρα. Όποιος δεν έχει τον Υιόν, δεν έχει ούτε τον Πατέρα. Ναι, λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, την εξουσία στη γη την έχει η Εκκλησία του Χριστού. Η αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Και αυτός που εμποδίζει και έχει την εξουσία να εμποδίσει να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος είναι η Εκκλησία του Χριστού, της οποίας κεφαλής είναι ο Χριστός και δύναμης ο Παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας, και το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία, ο στήλος και το εδραίωμα της Αληθείας. Ξαναδιαβάζω λοιπόν, 7 εδάφιο, διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, εργάζεται δηλαδή μυστηριωδώς ο Αντίχριστος και θα συνεχίσει να εργάζεται μέχρι να εκβληθεί εκ μέσου, να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα. Όπως διαβάσαμε δηλαδή στον Απόστολο Λουκά που λέει τα ίδια πράγματα και ξαναδιαβάζω, δια να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση. Να εκβληθεί ο κολλίον εκ μέσου τώρα. Εκ μέσου γέννητο. Δηλαδή να φύγει από μέσα ο κολλίον τώρα. Και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος. Όταν θα φύγει από μέσα αυτός που τον εμποδίζει. Και ο μόνος που έχει εξουσία να τον εμποδίσει είναι ο Χριστός, τον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη και ο οποίος είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Μέχρι να εκβληθεί εκ μέσου αυτός που εμποδίζει τον Αντίχριστο, ο Αντίχριστος θα εργάζεται μυστηριωδώς. Όταν εκβληθεί, τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θα απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θα εξαφανίσει με τη δευτέρα παρουσία, με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Και ξαναγυρίζω από την αρχή, σας παρακαλούμε αδελφοί περί της παρουσίας του Κυρίου και της εις αυτόν επί συνάξεως ημών. Δύο διαφορετικές ενέργειες του Θεού σε δύο διαφορετικούς χρόνους. Ακόμη όμως, αν πάμε και στην αποκάλυψη αυτή καθεαυτή, τότε θα δούμε στο τέταρτο κεφάλαιο, διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. Μετά τα αυτά, είδον και ειδού θύρα νεωγμένη του ουρανού, εδώ είναι πιστεύουμε η στιγμή που άνοιξε η θύρα στον ουρανό και εισήλθε η Εκκλησία στον ουρανό με την αρπαγή, αλλά διαβάζω και παρακάτω, και η φωνή η πρώτη την οποία ήκουσα, ο σάλπικος λαλούσης μετέ μου έλεγε ανάβαδο και θέλω σε δείξει όσα πρέπει να γίνω μετά τα αυτά. Και βλέπουμε τώρα το περιβάλλον του ουρανού. Και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκσταση και ειδού θρόνος του Θεού έκειτο εν το ουρανό και επί του θρόνου ήτο της καθήμενος. Και ο καθήμενος ήτο όμοιος κατά τη θέα μελίθων, ίασπιν και σάρδινον και ήτο ήρης κύκλο του θρόνου ομοία κατά τη θέα μεσμάραγδον. Αυτός είναι ο θρόνος του Θεού, όπου κάθεται μόνο ο παντοδύναμος Θεός. Αλλά τώρα παρακολουθεί και βλέπει και κάτι άλλα πράγματα. Και κύκλο του θρόνου του Θεού στον ουρανό ήσαν θρόνοι 24. Και επί τους θρόνους είδα καθημένους
τους 24 πρεσβύτερους ενδεδειμένους σημάτια λευκά και είχον επί τα σκεφαλάς αυτών θρόνους χρυσούς. Ποιοι είναι αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι, άνθρωποι που είναι ενδεδειμένοι η μάτια λευκά και έχουν στέφανους χρυσούς επί της κεφαλής των. Πώς βρέθηκαν άνθρωποι στον ουρανό, οι οποίοι μάλιστα όταν προσεύχονται λένε, και διαβάζω πάλι στο 5ο κεφάλαιο και 11 εδάφιο, και είδον και ήκουσα, συγγνώμη, από το 8ο εδάφιο θα διαβάσω, τα τέσσερα ζώα και 24 πρεσβύτεροι, άνθρωποι στον ουρανό, για πρώτη φορά έπεσον ενώπιον του αρνίου, του εσφαγμένου που κάθεται στο θρόνο του Θεού, έχοντες έκαστος κιθάρας και φιάλας χρυσάς, πλήρης θυμιαμάτων ή την εσυνή προσευχή των Αγίων, και ψάλλοντες νέαν οδύν λέγοντες, άξιος είσαι στο αρνίον το εσφαγμένο να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγεις ο Ιησούς Χριστός και ηγόρασες ημάς εκ του Θεού δια του αίματός σου εκ πάσης φυλής, ημάς ηγόρασες τους 24 πρεσβύτερους και όλους τους ανεστημένους εν Χριστώ Ιησού και μεταμορφωμένους ζώντες, και όλους τους πεθαμένους εν Χριστώ Ιησού που ανεστήθησαν και τους ζώντες εν Χριστώ που μεταμορφώθησαν. Διότι εσύ εσφάγεις και ηγόρασας ημάς, όχι για να μας αγοράσεις, μας έχεις αγοράσει εις τον Θεόν δια του αίματός σου αρνίων εσφαγμένων εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους, και έκαμε ημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης. Άρα τώρα που εκδηλώνεται η εφταετία του Αντίχριστου, εκεί στον ουρανό υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ομολογούν ψέλνοντας ότι είναι αγορασμένοι με το αίμα του Χριστού από κάθε φυλή, γλώσσα, λαού και έθνους, και ομολογούν επίσης ότι τους έκαμε το αρνίον το εσφαγμένον ο Ιησούς Χριστός βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί? Μα δεν υπήρχαν ποτέ άνθρωποι στον ουρανό, δεν υπάρχουν άνθρωποι στον ουρανό, μόνο ένας πρωτότοκος των νεκρών, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος ανήλθε στον ουρανό μετά την Ανάστασή του. Τώρα όμως βλέπουμε 24 πρεσβύτερους και πλήθος ανθρώπων. Αυτή είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, δεν μπορεί να είναι άλλη. Πριν εκδηλωθεί η εφταετία του Αντίχριστου, στην αρχή όταν ο Απόστολος Ιωάννης στην αποκάλυψή του που είχε από το Θεό δια του Ιησού Χριστού ζει και φανερώνει τα μέλλοντα μέσα από το υπέροχο αυτό βιβλίο της Αποκάλυψης. Άρα η παρουσία ανθρώπων πριν το άνοιγμα των σφραγίδων που αρχίζει η οργή του Θεού, γιατί αμέσως μετά αρχίζουν οι σφραγίδες, το 6ο κεφάλαιο, η παρουσία των ανθρώπων στο θρόνο του Θεού, των 24 πρεσβυτέρων, που ομολογούν ότι αγοράστηκαν με το αίμα του Χριστού από το αρνίο το εσφαγμένο, από κάθε φυλή, γλώσσα, λαό και έθνος, και τους έκαμε βασιλείς και ήρους του υψίστου, αποδεικνύει ότι έχει προηγηθεί η αρπογή της Εκκλησίας. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι στον ουρανό πριν, που δεν υπήρχαν ποτέ, ούτε και τώρα υπάρχουν, μόνο ο Χριστός υπάρχει, μόνο ένας άνθρωπος, ο πρωτότοκος πάσης κτήσεως, ο πρωτότοκος των νεκρών, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος ανεστήθη και ανελήφθη στους ουρανούς και μεσητεύει περιμόν. Όμως πριν να ανοίξουν οι σφραγίδες, οι σάλπικες και οι φιάλες, στον ουρανό βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι, 24 πρεσβύτεροι και όλοι αυτοί οι οποίοι αγοράστηκαν από κάθε φυλή, έθνος, λαό και γλώσσα δια του Ιησού Χριστού και δια του αίματος του, από τον Ιησού Χριστό και δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι μια φανερή απόδειξη ότι η αρπαγή της Εκκλησίας προηγείται της αποκάλυψης του Αντίχριστου. Περιττό να πω ότι μετά το 4ο κεφάλαιο
της Αποκάλυψης δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη Εκκλησία. Ενώ μέχρι το τέταρτο κεφάλαιο όλο για την Εκκλησία μιλάει ο Χριστός. Είναι και αυτό μια ένδειξη, αν όχι απόδειξη. Ας πάμε όμως στην επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, στο Ι' Α κεφάλαιο και στο 25 εδάφιο, να δούμε κάτι πολύ ωραίο που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή αυτή. Διαβάζω λοιπόν από το Ι' Α και το 25 εδάφιο. Διότι δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριο τούτο. Δεν θέλω να αγνοείτε ένα μυστήριο. Για να μην υψηλοφρονείτε, να μην περηφανευτείτε. Ότι τύφλωσης κατά μέρος έγινε στον Ισραήλ, ώστε να μην μπορούν να αποδεχθούν τον Χριστό. Μέχρι πότε? Μέχρι να εισέλθει το πλήρωμα των εθνών και στη συνέχεια πας ο Ισραήλ θα σωθεί, καθώς είναι και γραμμένο θέλει ελθεί εξιών ο λυτρωτής και θέλει αποστρέψει τα σασεβίας από του Ιακώβ. Και αυτή είναι παρεμού η διαθήκη προς αυτούς όταν αφαιρέσω τα σαμαρτίας αυτών. Σήμερα λοιπόν υπάρχει ένα μυστήριο, κάλυμα πόρωσης υπάρχει στο λαό Ισραήλ να μην μπορεί να δεχθεί ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Μεσσίας, ο ερχόμενος Μεσσίας, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αυτό το κάλυμα θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρι να εισέλθει το πλήρωμα των εθνών στον ουρανό. Και όταν εισέλθει το πλήρωμα των εθνών στον ουρανό, τότε ανοίγεται η 70η εβδομάδα που αναφέρεται στο Δανιήλ το προφήτη υπέρ του λαού Ισραήλ, για τη σωτηρία του λαού Ισραήλ, όπου και θα σωθεί πας ο Ισραήλ, καθώς ο Θεός θα έχει πνεύμα χάριτος και ηγεσιών στο λαό Ισραήλ. Είναι η τελευταία εβδομάδα, 7 χρόνια, η αφιερωμένη από το Θεό για το λαό Ισραήλ, για τη σωτηρία του λαού Ισραήλ, για να του δώσει την ευκαιρία να δεχτεί και να πιστέψει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον εξεγέντησαν, τον οποίον εκάρφωσαν, είναι ο Μεσσίας, είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Μέχρι λοιπόν να εκβληθεί, να εισέλθει στον ουρανό το πλήρωμα των εθνών. Αλλά ακόμη πρέπει να πούμε ότι η αρπαγή της Εκκλησίας που έχει προφητευθεί από το Λόγο του Θεού όπως την περιγράψαμε και ελπίζω να την περιγράψαμε σωστά και πλήρως, αγαπητέ μου φίλε, θα γίνει εντελώς ξαφνικά. Δηλαδή δεν υπάρχει προετοιμασία. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει, διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο το 32 εδάφιο και από το Ι' Γ' κεφάλαιο, περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας εκείνης ουδείς γιγνώσκει, ουδέ οι άγγελοι ή εν το ουρανό, ουδέ ο Υιός του ανθρώπου ή μη ο Πατήρ. Γι' αυτό προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός. Θα έλθει λοιπόν καθήν ώραν δεν στοχάζεστε. Και το καθήν ώραν δεν στοχάζεστε δεν μπορεί να είναι την περίοδο της εφταετίας. Πρέπει να είναι την περίοδο της χάριτος. Γιατί την περίοδο της χάριτος διαπίστεως περιμένουμε να έλθει ο Ιησούς Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του. Και όλοι οι άλλοι, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε και αυτό, περιγράφεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο Κάπα Δέλτα κεφάλαιο και όχι μόνο σε αυτό, διαβάζω από το Κάπα Δέλτα και το 29 εδάφιο. Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, δηλαδή τη μεγάλη θλίψη που δεν έγινε ποτέ στη γη, ούτε πρόκειται να ξαναγίνει άλλο, όταν ο ήλιος θα σκοτιστεί,
η σελήνη δεν θα δώσει το φέγγος αυτής, οι αστέρες θα πέσουν από τον ουρανό και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν, τότε θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό και τότε θέλους η θρηνή σπάσε φυλέ της γης και θέλους η ειδή των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξες πολλής. Και θέλει αποστείλει ο Θεός τους αγγέλους αυτού. Και γιατί λέω ο Θεός, γιατί λέει τους αγγέλους αυτού. Οι άγγελοι είναι του Θεού. Ο Θεός θα στείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγκος φωνής μεγάλης και θέλουσι συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Τότε θα φωνάξει τους αγγέλους για να συλλέξουν όλους τους Άγιους των οποίων τα ονόματα είναι γεγραμμένα στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όλους τους Αγίους εκτός από αυτούς που έχουν αρπαχθεί, εκτός από την Εκκλησία του Χριστού, την Νύμφη του Χριστού που είναι η δόξα του Χριστού. Στο τέλος λοιπόν, πριν τη Δευτέρα Παρουσία, ο Θεός θα στείλει τους αγγέλους του και θα επισυνάξει όλους τους Αγίους, των οποίων τα ονόματα ευρέθησαν γεγραμμένα στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου μέχρι εκείνη τη στιγμή για να λάβουν μέρος στην Ανάσταση την πρώτη. Ώστε η Ανάσταση η πρώτη για την Εκκλησία του Χριστού είναι η στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος και γίνεται για να μπορέσει να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, γιατί αλλιώς δεν μπορεί, αλλά η πρώτη Ανάσταση για όλους τους υπόλοιπους Αγίους, των οποίων τα ονόματα έχουν βρεθεί και γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, από καταβολής κόσμου έως της Δευτέρας Παρουσίας, η πρώτη Ανάσταση είναι η επισύναξη αυτών των Αγίων από τους Αγγέλους. Γι' αυτό και πάνω στον ουρανό μετά την επισύναξη, μετά την Δευτέρα Παρουσία και την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, θα γίνει ο γάμος του Αρνίου και διαβάζουμε τελειώνοντας από το Ιώτα Θήτα κεφάλαιο της Αποκάλυψης και από το 6 εδάφιο. «Κοίκουσα ως φωνή όχλου πολλού και ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων. Αλληλούια, διότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτων. Ας χαίρομεν και ας εγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξα εις αυτόν, διότι ήλθε ο γάμος του Αρνίου. Και η γυναίκα, η Εκκλησία, αυτού ετοίμασε τον εαυτό της. Και δόθη στη γυναίκα, στην Εκκλησία σε αυτή, να ενδυθεί βύσινον, που είναι κάτασπρο, καθαρών και λαμπρών. Διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων». Μιλάει για την Εκκλησία, για την νύμφη που θα παρασταθεί στο γάμο του Αρνίου, όταν ο Θεός θα παντρέψει το Αρνίον το εσφαγμένον, το Χριστό άνθρωπο Ιησού με την Εκκλησία. Και συνεχίζει το 9 εδάφιο και λέγει προς εμέ γράψον: «Μακάρι η κεκλειμένη εις το δείπνον του γάμου του Αρνίου». Και λέγει προς εμέ: «Ούτι είναι η αληθινή λόγη του Θεού. Μακάρι και η κεκλειμένη στο γάμο του Αρνίου». Δηλαδή θα υπάρχουν οι νύμφοι, η Εκκλησία του Χριστού, και θα υπάρχουν και οι καλεσμένοι, οι φίλοι του νυμφίου, που είναι μακάριοι, γιατί θα βρεθούν και αυτοί στο γάμο του Αρνίου. Ένας απόλυτος διαχωρισμός. Η Εκκλησία του Χριστού και όλοι οι άλλοι Άγιοι, των οποίων τα ονόματα ευρέθησαν και γραμμένα στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου. Οι νύμφοι και οι φίλοι του νυμφίου. Η νύμφη που λαμβάνει μέρος στο γάμο, καθώς την παντρεύει ο Πατέρας Θεός με τον Ιησού Χριστόν, και οι καλεσμένοι που είναι όλοι οι άλλοι της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι οι άλλοι της εφταετίας του Αντίχριστου οι εσφαγμένοι και κάθε ένας το οποίο το όνομα ο Θεός έγραψε στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου. Εδώ όμως η ώρα μας πέρασε. Αγαπητέ μου φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας έδωσες να ασχοληθούμε αναλυτικά για αυτό το όμορφο έργο που θα κάνει ο Θεός με την Εκκλησία του, που κάνει ήδη από την Πεντηκοστή ημέρα, όταν εξέχεται το Πνεύμα το Άγιο με την Εκκλησία του, μέχρι που θα έρθει να την παραλάβει την Εκκλησία του, ώστε μετά να εκδηλωθεί η οργή του Θεού και η οργή του Αρνίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σου ευχόμαστε ο Κύριος να σε ευλογήσει
πλούσια σφόδρα, αλλά και σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευχόμεθα μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, ο Κύριος να σας ευλογεί όλους, πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.